δύο διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά με την Μιχάλη Τζεζάρης και Ρώση Σκάι. Από τις καθάς για τις offshore. Για την offshore που είπαμε όμως στο κεντρικό. Κάτω μικρό. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Και ένα δεύτερο σχετικά με τους διευθυντές στα νοσοκομεία, οι οποίοι όπως αφήσαν ανοιχτά να ερευνηθεί, εμπλέκονται σε μαύρο χρήμα. Το μήπως συμφέρει πολλούς, μιας και όλα αυτά τα χρήματα περνάνε τις δικές μας τσέπες. Πρώτο γιατί ξέχασα από κάποια πράγματα. Λοιπόν, 10 του Δεκέμβρη δώσαμε μια συνέντευξη ως Υπουργείο Υγείας, η οποία συνέντευξη είχε περιεχόμενο την ολοκλήρωση του ελέγχου που έκανε το Σώμα Ελεγκτών Υγειονομικών Υπηρεσιών, το ΣΕΙΠ, και που αφορούσε την περίοδο 2011 με 2013 στη διαχείριση του Κέλπνο, όπου απεδείκνυε με το Νί και με το Σίγμα την διασπάθηση περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ από την τότε διοίκηση του Κερκνό μέσα από διαφημιστική δαπάνη που την πλήρωσαν χωρίς να έπρεπε να την πληρώσουν. Γιατί πρόκειτον για υγειονομικά μηνύματα που ήταν υποχρεωμένα τα ΜΜΕ να τα προβάλλουν τζάμπα, δωρεάν. Σε αυτή τη συνέντευξη θα θυμάστε πολύ καλά, γιατί νομίζω πρέπει να ήταν για το κανάλι σας, αυτό που έμεινε είναι ότι εγώ είμαι αγρίκος, μιλάω άσχημα, ότι λέω τον HIV, αντί τον λέω HIV, αντί να τον λέω HIV, και αυτό κάλυψε την εικόνα. Και σε αυτό το πράγμα συμμετείχε και το δικό σας το κανάλι. Με πολλές επαναλήψεις, κομμένες... κομμένου σκηνικού από τη συνέντευξη, στο οποίο ενώ έκοβε την κουβέντα την απερίγραπτη, δηλαδή την απαράδεκτη του κυρίου Νεκή, του συναδέλφου σας, ο οποίος πετάγεται και λέει προς τον Αντρέα τον Ξανθό, λες πολιτικές μπαρούφες, πρόσεξε, σαν να λες εσύ σε μένα πολιτικές μπαρούφες, έτσι. Κόβεται αυτό, να μην φαίνεται στο κανάλι και στο κομμάτι που προβάλλατε όλα τα βοθροκάναλα της διαβλοκής. Λοιπόν, κόβεται λοιπόν αυτό το κομμάτι και βγάζετε μένα που γυρνάω και του λέω, τι είναι αυτά που λες. Και ξεκινάτε την προβολή από ότι είναι αυτά που λες. Πετάγεται μετά και λέει μάζει το σκύλο δίπλα σου, εννοούσε εμένα, που εκείνη την ώρα κανονικά έπρεπε να σηκωθώ απάνω και να πάει 3 μέτρα κατά τη γη. 3 μέτρα. αλλά κάτσα την ψυχραιμία μου και του είπα αυτά που πρέπει να του πω, έτσι. Αυτό προβάλλατε για να κρύψετε ή που βγήκανε κάτι 25χρονα που ψέσε πήρανε πτυχίο να μου πούν πώς λένε οι γιατροί τον ιό του AIDS. Όλοι χείρι τον λένε μεταξύ. Έτσι τον λένε. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Δηλαδή να μας κάνουν την παρατήρηση, ας πούμε, τα χθεσινά αυγά, για να το πω έτσι, πώς θα τον πούμε, ας πούμε. Για να καλύψουμε αυτό το οποίο έγινε χτες. Ότι η εισαγγελία που το στείλαμε της διαφοράς έστειλε για κακουργηματική πράξη τη διοίκηση του Κέλπνο, που είναι, για να τα λέμε και τα ονόματα, τη διοίκηση του Κέλπνο, που τότε ήταν η κυρία Τζένι Κουρέα Καμαστινού, έτσι, και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και το Διευθυντή του Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι ο ίδιος από συστάσεις του Κέλπνο. Αυτό δεν θα ανακαλύψετε τότε και βγάλετε αυτό το βράδυ. Λοιπόν, το Κέλπνο, για να τα πούμε όλα λοιπόν, και να δω και τα θα παίξετε το βράδυ, από αυτά που θα πω, γιατί εσύ θα τα γράψεις τώρα, αλλά το βράδυ τι θα παίξεις, λοιπόν. Έχει διαχειριστεί από 40 έως 80 εκατομμύρια ευρώ μαύρο χρήμα διαφημιστικής δαπάνης τα τελευταία χρόνια. Η διοίκησή του αλλάζει εντός των επόμενων ημερών, γιατί έπρεπε να ληφθούν κάποια πράγματα που είχαν να κάνουν με τις μονάδες κτλ. Λοιπόν, θα αλλάξει η διοίκηση αυτή και θα μπουν άνθρωποι που θα την ξεκαθαρίσουν αυτή την κόπρο του αρχείου. Γιατί πρόσεξε, 2011 με 2013 έχει. Και υπάρχει και άλλη
που είναι πολύ παλιά, είναι πριν το 4, πριν το 2004, που έχει παραπευθεί πάλι, πώς το λένε, χωρίς επιστροφή, πώς το λένε αυτό τώρα, αμετάκλητα, ναι, αμετάκλητα από τον Άγιο Πάγο, ο ίδιος διευθυντής, για να πάει να δικαστεί, ο κ. Παπαδημητρίου. Λοιπόν, εσείς θα ανακαλύψετε αυτό. Και ξέρεις τώρα γιατί θα το καλύψετε αυτό. Έτσι. Γιατί πάρα πολλά κανάλια από αυτό το πράγμα, έτσι, και δημοσιογράφοι, πήραν διαφημιστική δαπάνη. Έτσι. Αυτό ήταν ο λόγος. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο που με ρώτησες. Κάνε το δεύτερο. Λοιπόν, τους διοικητές. Με τους διοικητές. Είπα πολύ καλά. Πόσο πιο καθαρά να το πω. Πόσο πιο καθαρά να το πω. Λοιπόν, είπα ότι περιγράφω, άκουσα με, περιγράφω κάποια βιντεάκια, κοίταξε να δεν ανάγκη να έχει κανείς τελειώσει 8 μεταπτυχιακά ή να έχει πάει στο Κανάβερα, ας πούμε, για να δει το εξής. Ότι όταν έχεις μια δαπάνη που είναι 80 εκατομμύρια ευρώ πριν από κάποια χρόνια και μέσα στην κρίση πάει στα 300, κάτι συμβαίνει. Δεύτερον, πώς προκύπτει, με ανώτερα μαθηματικά προκύπτει. Λοιπόν, δεύτερον. Όταν βλέπεις ότι ενώ έχεις πρόξει από το Σεπτέμβρη μέχρι το Δεκέμβρη 885 εκατομμύρια ευρώ μέσα στα νοσοκομεία, χρήμα, όχι πίστοση, χρήμα. Έτσι δεν είναι, κύριε Τσέκη. Τόσα δεν είχανε. Λοιπόν, και βλέπεις ότι υπάρχει μια ομάδα διοικητών οι οποίοι αυτό που υπογράφουν προεξαρχόντως είναι το outsourcing. Έτσι. Δηλαδή, να σου το πούμε νούμερα. Πέρυσι τα νοσοκομεία αγοράσανε 410 εκατομμύρια φάρμακα. Έτσι. Ξέρεις πόσο πληρώσανε τέλος χρονιάς. 205 εκατομμύρια ευρώ. Αγοράσανε υπηρεσίες outsourcing, ξέρεις πόσο. 310. Πληρώσαν, ξέρεις πόσο. 345. Αυτό τι σημαίνει. Τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή εσύ πώς το εξηγείς αυτό. Και πρόσεξε, μένει ταμιακό διαθέσιμο 31 δωδεκάτου, έτσι, μένει ταμιακό διαθέσιμο πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ. Το 200 για λειτουργικούς σκοπούς. Που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να έχουν πληρώσει και το φάρμα. Θα μπορούσαν να έχουν πληρώσει και λίγο το υλικό. Αυτό γιατί σημαίνει. Γιατί ξεπληρώσαν και υπερξεπληρώσαν το άλλο. Ποιος ήταν ο λόγος. Μόνο ο λόγος που λέω υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλος. Και αν έχει κάνει εμβολίες, θα το βρούμε αλλού. Αυτό.